από τότε που εξαφανίστηκε στη ζούγκλα της Βραζιλίας, το 1925. Ο Βρετανός εξερευνητής Percy Fawcett έχει εμπνεύσει θεατρικά έργα, κόμιξ, ταινίες του Hollywood και ακόμα ένα μυθιστόρημα του Indiana Jones. 80 χρόνια αργότερα η αναζήτηση του Fawcett για μια χαμένη αρχαία πόλη, την οποία ονόμασε Zed, παραμένει. Με τα στραφτερά μπλε μάτια του, τα περιποιημένα γένια και το σήμα κατά τεθέν του το καπέλο Στέτσον, ο συνταγματάρχης Percy Fawcett εμοιάζε με τον πεμπτουσιώδη τυχοδιώκτη. Το βιογραφικό του περιλάμβανε μια θητεία ως Βρετανό στρατιώτη στη Σρι Λάνκα, μια περιοδία καθήκοντος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και μια άκρος απόρριτη συναυλία ως κατάσκοπο στο Μαρόκο. Ήταν διάσημος για τις μισές αποστολές χαρτογράφησης στις άγριες περιοχές του Αμαζονίου, ένα μέρος που αποκαλούσε το τελευταίο μεγάλο κενό μέρος στον κόσμο. Ξεκινώντας το 1906, ο Fawcett είχε βγει σε χαρτογράφητη επικράτεια στη Βραζιλία και τη Βολιβία, όπου απέφυγε τις δηλητηριώδεις οχές και ήρθε σε επαφή με εχθρικές ηθαγενείς φυλές. Τα κατορθώματά του έγιναν πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο και του χάρισαν ένα διάσημο μετάλλιο από τη Βασιλική Γεωγραφική Εταιρεία. Ενέπνευσαν ακόμα και τον Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ να γράψει το μυθιστόρημά του το 1912, The Lost World. Παράλληλα με το όνομά του ως ένας από τους μεγαλύτερους εξερευνητές του κόσμου, οι περιπέτειες του Fawcett τον οδήγησαν επίσης να αναπτύξει τη θεωρία ότι μια προηγμένη και αρχαία πόλη βρίσκεται στον Αμαζόνιο. Οι συναναστροφές του με τους ηθαγενείς Ινδιάνους τον είχαν πείσει ότι ήταν δυνατό για μεγάλες ομάδες να ευδοκιμήσουν στο ασυγχώρητο περιβάλλον του τροπικού δάσους και πέσε πάνω σε αναφορές σε εξελιγμένους οικισμούς στις ιστορίες των Ευρωπαίων κονκισταδόρων. Ενθουσιάστηκε ιδιαίτερα από τον απολογισμό ενός Πορτογάλου κυνηγού χρυσού το 1753 για μια τεράστια πέτρινη μητρόπολη στη ζούγκλα τεραστίου μεγέθους και μεγαλοπρέπειας. Καθώς τα χρόνια περνούσαν, ο Fawcett γινόταν όλο και περισσότερο μονικός με την αναζήτηση του σύγχρονου Ελντοράντο, το οποίο ονόμασε η πόλη Zed. Ξεκίνησε δύο αναζητήσεις τις αρχές της δεκαετίας του 1920, αλλά εκδιώχθηκε από τη ζούγκλα και στις δύο περιπτώσεις, την πρώτη από κακές καιρικές συνθήκες και τη δεύτερη από πυρετό και εξάντληση, σαν κάτι του έλεγε να μείνει μακριά από το σημείο. Χρειάστηκαν περισσότερα από 3 χρόνια εκστρατείας για να εξασφαλίσει τελικά χρηματοδότηση για μια τρίτη αποστολή. Παρά τις προειδοποιήσεις ότι ξεκινούσε με ένα ανόητο εγχείρημα, ο 57χρονος εξερευνητής παρέμεινε πεπισμένος ότι η πόλη Zed καραδοκούσε κάπου στην ανεξερεύνητη περιοχή Μάτο Γκρόσο της Βραζιλίας. Ο Fawcett δεν είχε έλλειψη εθελοντών για την τελική του αποστολή, αλλά πέριψε τα ονόματα του Lawrence, του φημισμένου τυχοδιώκτη γνωστού ως Lawrence της Αραβίας, και αποφάσισε να πάρει μαζί του τον 29χρονο γιο του Jack, ο οποίος συμμεριζόταν το σχεδόν θρησκευτικό ζήλο για τη θεωρία της πόλης Zed, ολοκληρώνοντας την ομάδα με τον καλύτερο του φίλο Jack Raleigh Rimmer. Αφού φόρτωσαν κουνουπιέρες, κονσερβοποιημένα τρόφιμα, μαχαίρια και άλλες προμήθειες, η τριάδα απέπλεψε από το New Jersey τον Ιανουάριο του 1925. «Θα επιστρέψουμε», δεσμεύτηκε ο Fawcett στους δημοσιογράφους, «και θα φέρουμε πίσω αυτό που ψάχνουμε». Η αποστολή Fawcett απέπλεψε αρχικά για το Rio de Janeiro, πριν ταξιδέψει στην ενδοχώρα στο απομακρυσμένο φυλάγιο του Αμαζονίου, του Cuiabá, όπου αγόρασαν ζώα γέλης και προσέλαβαν ένα ζευγάρι γηγενών οδηγών. Στις 20 Απριλίου 1925 μπήκαν στη ζούγκλα για πρώτη φορά. Μπροστά τους αντίκρισαν ένα διωγγωμένο λαβύρινθο από πυκνή βλάστηση, ποτάμια κατακλυσμένα από αιμοδιψή πυράγχας και μη χαρτογραφημένο έδαφος κατοικημένο από εχθρικές ηθαγενείς φυλές. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων της αποστολής, ωστόσο, ήταν τα έντομα που αποδείχτηκαν η πιο πιεστική απειλή. Τα κουνούπια και οι σκνίπες που ρουφούν αίμα έκαναν τον ύπνο δύσκολο και τα ταξίδια άθλια, και το πόδι του Ρίμελ πρίστηκε πολύ από τα τσιμπήματα των τσιμπουριών. Αχόρταγος και διψασμένος για την περίφημη ανακάλυψή του, ο Fawcett όρισε έναν απαιτητικό ρυθμό για να διανύουν μεταξύ 15 και 20 χιλιόμετρων τη μέρα. Στις 29 Μαΐου, η ομάδα έφτασε στο Dead Horse Camp, στο σημείο που ο Fawcett αναγκάστηκε να πυροβολήσει το άλογό του και να το σταματήσει κατά τη διάρκεια μιας από τις προηγούμενες αναζητήσεις του για την πόλη Zed. Εκεί ξεφόρτωσαν τον εξοπλισμό τους και έστειλαν τους οδηγούς τους πίσω, στην Cuiabá. Πριν φύγουν οι ηθαγενείς, ο Fawcett παρέδωσε τα τελευταία πράγματα που θα βλέπει ποτέ κανείς από εκείνον ξανά.
Μεταξύ αυτών ήταν ένα γράμμα στη σύζυγό του, Νίνα, το οποίο έγραφε: «Ο Τζακ είναι καλά και σε φόρμα και δυναμώνει κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται να φοβάστε καμία αποτυχία». Τότε η τριάδα των εξερευνητών έμεινε εντελώς αβοήθητη να περιπλανιέται στη ζούγκλα. Ο Φώσετ είχε προειδοποιήσει ότι η αποστολή του θα απομονωνόταν μόλις έμπαινε σαν χαρτογράφητο έδαφος, αλλά μέχρι το 1927 είχαν περάσει σχεδόν 2 χρόνια χωρίς να υπάρχει κανένα σημάδι ζωής από τους συνταγματάρχη τους νεαρούς συντρόφους του. Οι εφημερίδες που είχαν προηγουμένως επεφημίσει τον Φώσετ ως γενναίο για τους κινδύνους της ζούγκλας άρχισαν να εικάζουν πλέον ότι ήταν νεκρός και μάρτυρες εμφανίστηκαν με συγκλονιστικές φήμες για το που βρισκόταν. Ένας άνδρας ισχυρίστηκε ότι ο Φώσετ είχε φύγει από τη γη και ζούσε στη ζούγκλα. Άλλος ότι κρατούνταν εχμάλωτος από Ινδιάνους. Ακόμα ένας άλλος υποστήριξε ότι είχε γίνει αρχηγός μιας φυλής ανθρωποφάγων κατά μήκος του ποταμού Ξίγκου. Το 1928 ο George Miller Diot της Βασιλικής Γεωγραφικής Εταιρείας ξεκίνησε την πρώτη αποστολή για την αναζήτηση του Φώσετ και της ομάδας του. Μπήκε στη ζούγκλα πεπισμένος ότι η αποστολή είχε πεθάνει, αλλά δεν εντόπισε ισχυρά στοιχεία και δεν μπόρεσε να εντοπίσει κανένα σώμα. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει ακόμη καμία απόδειξη ότι οι τρεις εξερευνητές είναι νεκροί, δήλωσε στους δημοσιογράφους η Νίνα Φώσετ, γυναίκα του εξερευνητή. Έμεινε αισιόδοξη για την επιστροφή του γιού της και του συζύγου της μέχρι το τέλος της. Στα χρόνια από την αποστολή Διότ, το μυστήριο γύρω από την εξαφάνιση του Φώσετ έχει προσελκύσει δεκάδες άλλους υποψήφιους διασώστες και ερευνητές στον Αμαζόνιο. Εκτιμάται ότι περίπου 100 από αυτούς έχουν χάσει τη ζωή τους στη ζούγκλα και λίγοι ακολούθησαν πραγματικά τα γνάρια των εξερευνητών, καταφέροντας να ζήσουν. Το 1996, μια ομάδα που έψαχνε τον Φώσετ με επικεφαλής έναν πλούσιο επιχειρηματία, εν ονόματι James Link, εχμαλωτίστηκε από Ινδιάνους του Αμαζονίου και κρατήθηκαν για λίτρα, κατάφεραν μόνο να διαφύγουν αφού εγκατέλειψαν τον εξοπλισμό τους αξίας $30,000. Τι πραγματικά συνέβη στην αποστολή του Φώσετ? Οι ερευνητές κάναν λόγο για διάφορες θεωρίες. Από ελονοσία και παρασιτική μόλυνση, ως πείνα, πνιγμό και επιθέσεις Jaguar. Μερικοί μάλιστα υποστήριξαν ότι ο Φώσετ, ένας μακροχρόνια διαπλεκόμενος στο μυστικισμό, εξαφανίστηκε επίτηδες και δημιούργησε μια απόκρυφη κοινότητα στη ζούγκλα. Μια σπάνια ένδειξη εμφανίστηκε το 2005, όταν ο δημοσιογράφος David Gran ακολούθησε την πορεία του Φώσετ στον Αμαζόνιο. Κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με τους Ινδιάνους Καλαπάλο, έμαθε ότι η φυλή είχε διατηρήσει την ιστορία συνάντησης με τον εξερευνητή που μεταφερόταν από γενιά σε γενιά. Οι Ινδιάνοι ισχυρίστηκαν ότι ο Φώσετ αγνόησε τις προειδοποιήσεις τους και ταξίδεψε περνώντας από μια πολύ εχθρική φυλή Ινδιάνων, που οι Καλάπαλος αποκαλούσαν Άγριους Ινδιάνους. Όσο οι Λευκοί δεν κατάφεραν να γυρίσουν, οι Καλάπαλος κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τους έστησαν ενέδρες και τους αφάνισαν. Η τύχη του Φώσετ μπορεί να μην φέρει απάντηση, αλλά τα τελευταία χρόνια τα στοιχεία έχουν δείξει ότι η θεωρία του για μια εξελιγμένη πόλη της ζούγκλας δεν ήταν μια απόλυτη φαντασίωση. Όπως επισημαίνει ο Γκραν στο βιβλίο του The Lost City of Zed, πολλοί αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι ο Αμαζόνιος φιλοξενούσε δεκάδες οικισμούς τους αιώνες πριν από την άφιξη των Ευρωπαίων. Οι ανασκαφές αποκάλυψαν τα ερείπια των πόλεων με χωμάτινα αμυντικά τείχη, περίπλοκα οδικά δίκτυα και αρκετό χώρο για χιλιάδες κατοίκους. Μερικές από αυτές τις τοποθεσίες βρίσκονται βαθιά στην περιοχή του Μάτο Γκρόσο, την ίδια περιοχή όπου ο Φώσετ ήλπιζε να βρει τη μυθική πόλη Zed. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι που μας βοηθά απίστευτα. Μέχρι το επόμενο, να περνάτε υπέροχα!